Οι ρωσικέ δυνάμει έκλεισαν το δαχτυλίδι θανάτου γύρω από τι ουκρανικέ δυνάμει που πολεμούν στο κέντρο και στα δυτικά του Μπάχμουντ, καθώ συναντήθηκαν σε κοινό σημείο σε δυτική συνοικία τη πόλη, ερχόμενε από βόρεια από τη Χρόμοβε και από νότια από το σοβιετικό μνημείο του ΜΗΝ 17. Πλέον οι Ουκρανοί έχουν μόνο δύο επιλογέ, σύμφωνα με την ομάδα Βάγνερ. Είτε να παραδοθούν, είτε να συνεχίσουν να μάχονται μέχρι να χαθούν ενώ τα πυρομαχικά του τελειώνουν. Οι μάχε στο κέντρο του Μπάκμουντ εξελίσσονται άσχημα για αυτού, καθώ οι Ρώσοι διείσδισαν και σε άλλε λεωφόρου, αναγκάζοντα του να υποχωρήσουν και άλλο προ το εσωτερικό τη πόλη. Η ομάδα Βάγκνερ έχει κατορθώσει να διασπάσει τι Ουκρανικέ δυνάμει, οι οποίε πλέον δεν πολεμούν ω ενιαίο σύνολο, αλλά ω ξεχωριστά τμήματα που περικυκλώνονται. Οι Ουκρανικέ επικοινωνίε δείχνουν πω οι Ουκρανοί βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώ οι συνομιλίε του αναφέρουν ότι ζούμε μία κόλαση. Οι δύσκολε για του Ρώσου συγκρούσει, διεξάγονται στο βιομηχανικό συγκρότημα Αζόμ, το οποίο έχει ένα μέγεθο όσο 200 ποδοσφαιρικά γήπεδα, ενώ είναι αναπτυγμένο σε τουλάχιστον πέντε υπόγεια επίπεδα. Ήδη οι Ρώσοι το έχουν θέσει υπό έλεγχο πυρό μέσω μια μεγαλύτερη, δευτερεύουσα λαβίδα, που σε αυτή τη φάση εμποδίζει του Ουκρανού να επιτεθούν πισόπλατα στι δυνάμει των Ρώσων που βρίσκονται στο δυτικό Μπακμουντ, εφαρμόζοντα τα διδάγματα τη ιστορία από τη μάχη του Στάλιγκραντ. Πολλοί θεωρούν πω οι Ρώσοι όλου αυτού του μήνε επέλεξαν μια τακτική βραδία προέλαση στον Μπάκμουτ για να ελαχιστοποιήσουν τι δικέ του απώλειες και να αυξήσουν τι Ουκρανικέ. Οι Ουκρανοί θεωρείται ότι έχουν χάσει πάνω από 70.000 άνδρες στο Μπάκμουτ και συνεχίζουν να αποστέλουν ενισχύσει καθώ η πόλη αυτή έχει τεράστια στρατηγική σημασία,